Για να δούμε κάτι ακόμα. Κάτι που τώρα εξέφθει. Οι μοναχοί που βρίσκονται, λέει, στην έρημο μεταλαβαίνουν πώς και πότε αν ναι. Μα ποια έρημο? Καταρχάς ο μοναχισμός όπου και όπως και αν βρίσκεται δεν είναι ξεκομμένος από κάποια οποιαδήποτε επικοινωνία, και τότε ακόμη στην Άνω Αίγυπτο που ήταν η έρημος της Μητρίας και λοιπά, η Θωμαή, πώς λένε, η Θηβαΐς και λοιπά, αυτά δεν ήσαν τελείως απομονωμένα. Αρκεί να σκεφτεί κανείς ότι ή κατέβαιναν οι ίδιοι κάπου σε κάποια κατοικημένη περιοχή ή περνούσαν άνθρωποι από εκεί και τους έπαιρναν τα εργοχειρά τους, τα καλάθια τους, τα οποία πουλούσαν και μπορούσαν να έχουν κάποιες λίγες, κάποια λίγα χρήματα για να μπορούν να ζήσουν, να προμηθευτούν λίγο ψωμί κλπ. Συνεπώς δεν υπάρχει θέμα, καθόλου δεν υπάρχει θέμα θείας κοινωνίας. Ύστερα πολλά μοναστήρια στην Αίγυπτο τότε, στην αρχαία εποχή, που ήταν χιλιάδες οι μοναχοί στην έρημο, είχαν και μοναστήρια. Δηλαδή είχαν ναούς και είχαν και ιερομονάχους που λειτουργούσαν και κοινωνούσαν. Θέμα λοιπόν δεν υπάρχει. Ούτε υπήρχε, ούτε βέβαια υπάρχει. Έχουμε κάποιες μεμονωμένες περιπτώσεις, όπως θα έχουμε την ερχομένη κυριακή τη μνήμη της Οσίας Μαρίας της Αιγυπτίας, που τι έχουμε εδώ, πόσα χρόνια, νομίζω 40 χρόνια ήταν στην άσκηση, δεν είχε κοινωνήσει, και κατά θεία κίνηση πήγε ο ιερομόναχος ο Ζωσιμάς και την κοινώνησε και του είπε ότι του χρόνου, λέγει, έλα πάλι να μην κοινωνήσεις. Την ίδια μέρα όμως πέθανε. Αισθάνθηκε το θάνατό της και το έγραψε ότι σήμερα που κοινώνησα πεθαίνω. Κάτω στο έδαφος το έγραψε, και όταν πήγε του χρόνου ο Όσιος Ζωσιμάς, και αυτός είναι σπουδαίος, είδε γραμμένο αυτό. Βλέπετε συνεπώς ότι δεν υπήρχε περίπτωση να μην κοινωνεί κανείς, εκτός σας είπα κάποιων εντελώς ειδικών περιπτώσεων, που εκεί βέβαια μπορούσε να είναι απλώς αραιή η θεία κοινωνία, και βέβαια η άσκηση και η προσοχή να είναι πάντοτε στην εντέλεια.